Και μέσα πραγματικά από αυτή τη δραστηριότητα, τις δεκάδες παρεμβάσεις, οποιαδήποτε μορφή αναπτύχθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε χώρους δουλειάς, από το εργατικό κέντρο, τα συνδικάτα, σε διάφορα μέτωπα και όχι μόνο σε σχέση με το αντεργατικό νομοσχέδιο, προσφέρουν, θεωρούμε, μια ξεχωριστή πείρα που χρειάζεται σήμερα να την αξιολογήσουμε και κυρίως να δούμε πώς θα αξιοποιηθεί παραπέρα για τη συνέχεια του αγώνα μας. Γιατί μπροστά μας, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι οι μεγάλες μάχες, τώρα είναι οι μεγάλες μάχες, προκειμένου στους χώρους δουλειάς, προκειμένου αυτός ο αντεργατικός πλέον νόμος να καταστεί ανενεργός, να πεταχτεί στα σκουπίδια. Και να ανακοπεί από την άλλη αυτή η νέα συνέχεια της αντεργατικής επίθεσης. Θέλουμε να σταθούμε λοιπόν στην πείρα αυτής της περίοδου, γιατί πάνω απ' όλα ανέδειξε δυνατότητες όλοι αυτοί οι παραπάνω στόχοι να υλοποιηθούν, να πάρουν σάρκα και οστά. Δυνατότητες δηλαδή να μεγαλώσει η οργάνωση, η συσπήρωση των εργαζομένων στα συνδικάτα, να δυναμώσει η ικανότητα των συνδικάτων να κινητοποιούν δυνάμεις στην πάλη ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, με επίκεντρο την ικανοποίηση των δικών μας σύγχρονων αναγκών. Η αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων όμως θα εξαρτηθεί πάνω απ' όλα από το δικό μας σχέδιο, που είναι ανάγκη να εξασφαλίσουμε καταρχήν εδώ, ξεκινώντας ως διοίκηση του εργατικού κέντρου και αντίστοιχα οι διοικήσεις σε κάθε σωματείο και σε κάθε κλάδο. Να οργανώσουμε δηλαδή την παρέμβαση για κάθε εργασιακό και λαϊκό πρόβλημα, ξεχωρίζοντας ζητήματα, μέτωπα που θέλουμε να ρίξουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αντίστοιχη προετοιμασία και ανάλογους στόχους σε όλες τις παραπάνω πλευρές. Για να μπορέσει στο τέλος το εργατικό κίνημα να ξεφύγει από αυτή τη σημερινή δύσκολη κατάσταση, να ανασυνταχθεί πραγματικά προς όφελος των εργαζομένων. Συνολικά, συναδέλφες και συνάδελφοι, θεωρούμε ότι δώσαμε όλη αυτή τη μάχη, αυτούς τους αγώνες με ζωντάνια, αποφασιστικότητα, έδωσε την ευκαιρία αυτή η αφορμή να πραγματοποιηθεί ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα σε χώρους δουλειάς που είχε, αν θέλετε, λόγω και της πανδημίας, μεγάλο χρονικό διάστημα να γίνει, λαμβάνοντας υπόψη και τις δυσκολίες που υπήρχαν. Και η αλήθεια είναι, και αυτό το σημειώνουμε, πως σε αυτή τη φάση συναντήσαμε ένα διαφορετικό κλίμα στους χώρους δουλειάς σε σχέση με αυτό που συναντούσαμε άλλες φορές.